Επιφυλακτικός ως προς την εγκυρότητα της περιβόητης λίστας Lagarde που περιλαμβάνει τους 1.991 Έλληνες που έχουν καταθέσει σε τράπεζα της Ελβετίας, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ Ευάγγελος Βενιζέλος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει παραποιηθεί το στικ. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε σε όλους τους τόνους των χειρισμών του στην συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του Γιώργου Παπακοσταντίνου, καθώς έδειξε να αμφισβητεί τα λεγόμενα του πρώην Υπουργού για τον χρόνο κτήσης του υλικού. Το υλικό δόθηκε τύπος σε μένα χωρίς συνοδευτικό υλικό. Δεν γνωρίζω αν δόθηκε το αρχικό υλικό ή αντίγραφο. Ούτε ο κύριος Διώτης μπορούσε να ξέρει αν του δόθηκε το αρχικό. Γνώριζε αυτά που του είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν είχε κανένα λόγο να μην λέει την αλήθεια ο κύριος Διώτης, είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα την ημερομηνία που θα κληθούν για ακρόαση οι πρώην Υπουργοί Σαχινίδης και Παπακοσταντίνου και ο νυν Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας.